πρώτα απ' όλα οι 10.018 παραγωγοί, αν δεν κάνω λάθος το νούμερο, αφορούν τις αιτήσεις ΟΣΔΕ που έγιναν μέσω του ΚΙΔ, δηλαδή του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων της Ένωσης. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλες που έχουν γίνει από τα άλλα δύο ΚΙΔ που λειτουργήσε στη Λακωνία και πιθανόν και άλλες δηλώσεις από, πώς το λέμε, ενστάσεις από αυτούς που είναι, έκαναν δηλώσεις online. Mm-hmm. Δηλαδή το νούμερο αυτό το 10.000 αθημί αφορά αυτά που έγιναν μέσω της Ένωσης. Άρα είναι πολύ περισσότερες. Και στους 16 περίπου νομούς που έχουν δημοσιευθεί οι δασικοί χάρτες είναι πάνω από 100.000, χοντρικά λέω το νούμερο, αθημί. Μάλιστα. Να εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές τι ακριβώς σημαίνει. Βεβαίως. Εγώ σε ανύποπτο, όχι σε ανύποπτο χρόνο, έβλεπα κάποια πράγματα. Και αν θυμάστε από το ραδιόφωνο το δικό σας, είχα προειδοποιήσει στον κόσμο ότι θα τους πετάξει το μπαλάκι. Γι' αυτό καλό είναι να αρχίσουν να ψάχνονται για να κάνουν τις ενστάσεις τους. Βεβαίως, ο κόσμος, προτού φτάσω στα σημερινά, ο κόσμος μπορώ να πω ότι έτρεξε σε αρκετό βαθμό. Mm-hmm. Όμως, υπάρχει τόση ασάφεια στο νομοθέτημα που έγινε μια διελκυστίδα μεταξύ δασαρχείων και παραγωγών. Το δασαρχείο δεν είχε χωρίς να είχε φύγει το δασαρχείο, δεν κατηγορώ τίποτα, απλά ζητούσε πράγματα που δεν αποσαφηνίζονταν μέσα από το νόμο εκείνο που έλεγε για τους δασικούς χάρτες. Mm-hmm. Και πήγαιναν στα γραφεία εκείνα για να τα υποβάλουν, τους έφτιαγαν κάποια χαρτιά. Πήγαιναν και πηγαίνουν και γίνεται ένα τρελάδι. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που εμείς διαμαρτυρόμαστε είναι το εξής. Έρχεσαι στις 2 του μήνα, μου στέλνεις ένα αρχείο σε ό,τι αφορά το κέντρο υποδοχής δηλώσεων της Ένωσης, έχει 10.020 αθημί, περιλαμβάνει χοντρικά 50.000 αγροτεμάχια και μου λες ειδοποίησε τον κόσμο. Mm-hmm. Έχω όλη τη διάθεση να ειδοποιήσω τον κόσμο, γιατί εγώ ξέρω αν αυτά δεν διορθωθούν, δεν γίνουν ενστάσεις, η Λακωνία θα χάσει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Ναι, ενημερώστε 10.000 ανθρώπους δηλαδή, έτσι. Ναι, έχω συνέστηση του μεγέθους της ζημιάς που θα γίνει. Mm-hmm. Και το φιλότιμο να λειτουργήσει η Ένωση, και τα περισσότερο εγώ, το έχουν οι εργαζόμενοι στην Ένωση για να βοηθήσουν την κατάσταση. Mm-hmm. Όμως, πέστε μου, πώς μπορείς να ειδοποιήσεις μέσα σε 10 μέρες που αυτοί θα πρέπει να ενεργοποιηθούν και να καταθέσουν στην στάση τους 10.000 κόσμο. Άρα το πιο πρόσφορο ήταν να στείλω SMS. Ναι. Αφού λέω ότι δεν είναι δική μου δουλειά, γιατί η δουλειά αυτή είναι του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Mm-hmm. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος πέταξε την πατάτα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πέταξε την πατάτα στον ΟΠΚΕΠΕ, την καυτή, και ο ΟΠΚΕΠΕ ο συνήθως την πέταξε στα κέντρα δηλώσεων. Μάλιστα. Δηλαδή, στην Ένωση και στον οποιοδήποτε κάνει δηλώσεις στους 16 νόμους. Mm-hmm. Χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες διευκρινήσεις. Πρωτού ανοίξω από την παράθεση να ολοκληρώσω κάτι. Mm-hmm. Λοιπόν, είχαμε συνέστηση να το κάνουμε αυτό το πράγμα, να ενημερώσει τον κόσμο και τίποτα, τη ζημιά που θα προκύψει είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όμως από τα 10.000 αφημία έχω 7.000 κινητά και 3.000 που δεν έχω πού να τους και πώς να τους ειδοποιήσω. Mm-hmm. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνετε. Εγώ σας λέω ότι τους βρίσκετε και τους ενημερώνετε ή τελικά δεν τους βρίσκετε. Μετά όποιος θέλει να ζητήσει το δίκιο του. Η ανάγκη μου είναι ότι έτσι όπως πήγα να το δομήσω το πράγμα και αυτό βγαίνει από τη διαμαρτυρία μου. Mm-hmm. Και δεν είναι η διαμαρτυρία της Ένωσης Λακωνίας. Υπάρχει διαμαρτυρία της Ένωσης Πασαγίας. Υπάρχει της Νέας Πασαγίας, υπάρχει διαμαρτυρία του ΓΕΑ, υπάρχουν διαμαρτυρία από όλη την Ελλάδα που έχουν δημοσιευτεί κάρτες. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι διαφορετικό στη Λακωνία. Υπάρχει πανελλήνια αγανάκτηση στο τμήμα εκείνο που, που έχουν δημοσιευτεί, αναρτηθεί κάρτες και καταλαβαίνει η υπόλοιπη Ελλάδα τι την περιμένει του χρόνου. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Θα μου πεις, να ανοίξω να πω μια παρεστησούλα, ότι δεν πρέπει να τακτοποιηθούν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να τακτοποιηθούν. Πρέπει όμως μετά από διάλογο να υπάρξει σύνδεση του πώς θα πρίγουν τα βήματα για να διορθωθούν αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Κανένας δεν λέει ότι δεν πρέπει να διορθωθούν και θα πρέπει να μείνει το χάος που είναι συνήθως. Λοιπόν, για να κλείσω την παρένθεση. Λοιπόν, έχω 3.000 που δεν μπορώ να τους το πείσω. Πρέπει να τους βρω τηλεφωνικά. Έχω στήσει κάποια παιδιά
και παίρνει τηλέφωνο. Εάν είναι στο σπίτι, να τον ευρώ. Mm-hmm. Και αν είναι στην Αθήνα και αν δεν έχει πάει διακοπές, πια. Δεν δίνουμε διευκρινήσεις όμως στον κόσμο και ο κόσμος, έστω και αυτός που ενημερώνεται, πελαγοδρομεί μέσω των γραφείων κάποιων μηχανικών δικηγόρων και τα λοιπά που πάνε να φτιάξει τα χαρτιά του και των δασαρχείων, γιατί δεν υπάρχει εγκύκλειος εκείνη που να δίνει τις διευκρινήσεις που πρέπει για να γίνουν τα πράγματα. Μάλιστα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, υπάρχουν τρεις κατηγορίες αγροτεμαχίων που έχουν πρόβλημα. Είναι τα δασικά δασικά και το πρώτο γράμμα είναι αναφέρεται στους ορτοφορτοχάρτες του 45 και το άλλο του 2007, γιατί έχει γίνει μια, πώς να το πούμε, ένα πάντερμα των δύο χαρτών. Είναι τα αλφαδέλτα που ήταν αγροτικά το 45 φαίνονται στο χάρτη, καλλιεργήσιμες δηλαδή εκτάσεις, και το 2007 φαίνονται δασικές, δηλαδή έχουν εγκαταληθεί. Και υπάρχουν και τα δέλτα, αυτά ήταν δασικά το 1945 και αγροτικά το 2007. Mm-hmm. Μια κατηγορία είναι αυτή. Αυτά δεν ξέρω ποια είναι η δυσκολία της κάθε κατηγορίας, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να απαντήσω. Αλλά υπάρχουν τρεις κατηγορίες οι οποίες πρέπει να γίνει μια ένταση γενική, δεν ξέρω αν τις καλύπτει. Δηλαδή, ποια είναι η φιλοσοφία, πήγαινε, κάνε στο σαρκείο μια ένταση. Και όταν θα συζητηθούν η εποχή να συζητηθούν οι ενστάσεις, φέρνεις τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σου. Ένα χαλό. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει έτσι. Διότι πάνε στο δασαρχείο και τα δασαρχεία τους αντιμετωπίζουν με άλλο τρόπο. Δεν λέω ότι έχουν άδικο. Για να μην φανεί ότι δεν είναι ο ρόλος μου εμένα να μοιράξω. Mm-hmm. Μου είπατε ότι 3.000 παραγωγή. Υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις. Είναι σημαντικά αυτό το δύο που θα πω. Mm-hmm. Πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Οι οποίες αγγίζουν δασικές εκτάσεις κατ' ελάχιστο. Καταλαβαίνετε τώρα τι λέω. Ναι. Μπορεί να φαίνεται ότι έχει καταπατήσει 50-100 τετραγωνικά 200. Που αν αυτά τα αφαιρέσεις, δεν δημιουργούν πρόβλημα στην επιδότηση. Υπάρχουν όμως κάποια γραφεία που φτιάχνουν χαρτιά και φέρονται ανοήτως στους παραγωγούς και τους λένε, πήγαινε στην ένωση στο κίνδυ που έκανες και αφαίρεσέ τα. Μα αν αφαιρέσεις αυτά τα πράγματα που πάνε μια μεγάλη έκταση, αυτά που φέρονται ή σαν δέλτα, 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 αλφα ή αλφα, δέλτα, δεν έχει σημασία τώρα, αν τα αφαιρέσεις από τη δήλωση σου ΟΣΔΕ, χάνεις μέρος ή όλη την επιδότηση. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε σε τι τραγέλαφος έχει βρεθεί ο κόσμος. Ένα μπάχαλο πραγματικά. Μάλιστα. Εγώ σας λέω ότι μέσα σε αυτούς τους 3.000 παραγωγούς τελικά κάποιος δεν τους ενημερώνεται. Το δίκιο τους, πού μπορούν να το ζητήσουν οι άνθρωποι αυτοί. Ο καθήλυνα αρμόδιος ποιος είναι τελικά. Κοιτάξτε, από τη διαμαρτυρία που κάνω βγαίνει και αυτή η αγωνία μου. Ναι. Ποιος φταίει για όλα αυτά. Και γιατί στις 2 Ιουλίου και όχι στις 2 Ιουνίου. Και γιατί όχι στις 2 Μαΐου. Ξεκίνησε το ΟΣΔΕ, οπότε ο καθένας εκεί που πήγαινε να ξέρει τι κάνει. Διότι, αν το θέλετε, αυτά που προκύπτουν, το 90% των περιπτώσεων δεν άλλαξε, αν το θέλετε, τη θέση του κτήματος. Και για να κλείσω μια παρένθεση, επειδή κάποιος ανόητος μηχανικός στη Λακωνία είπε και έχει και θέση συνδικαλιστή, ότι λάθος βάθρο τοπογραφικό. Δεν υπάρχει κανένα τοπογραφικό λάθος. Δηλαδή όλα τα κτήματα των Λακών αφορά για άλλους νομούς είναι στη σωστή τους θέση. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τώρα τι λέω. Mm-hmm. Γιατί κάποιος ανόητος συνδικαλιστής το είπε μηχανικός. Μάλιστα. Είναι λάθος βάθος τοπογραφικό. Δεν υπάρχει λάθος. Γιατί αν υπήρχε λάθος, οι συντεταγμένες που έπαιρναν από την Ένωση με το τοπογραφικό που κάνει ο μηχανικός που πάει να κάνει το τοπογραφικό δεν έπρεπε να συμπίπτει. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Να ρωτήσω. Λάθος θα πει τοπογραφικό, το κτήμα του Βασιλάκου που είναι η θέση παρόρη, εμείς το έχουμε βάλει η θέση αφισού. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Λέω ένα παράδειγμα. Να ρωτήσω αν σας απάντησαν ή ακόμη φωνήβω όντως εν τιέρη μου. Δεν σας απάντησαν, να υποθέσω, δεν έχετε λάβει απάντηση ακόμη στην επιστολή. Όχι, κοιτάξτε. Εχθές ήμουνα και στο Συμβούλιο της Νέας Πασαγίας. Αυτό είναι αίτημα όλων να δοθεί παράταση για να βγουν διευκρινήσεις. Γιατί και οι διευκρινήσεις που βγήκανε για τον νόμο είναι τόσο ασαφείς που πάλι δημιουργούν πρόβλημα. Mm-hmm.
Δηλαδή οι διευκρινήσεις λένε να έρθει ο παραγωγός με τα σκαριφήματα, δηλαδή τις συνεταγμένες και το τοπογραφικό. Mm-hmm. Πάει εκεί πέρα και πρέπει να βεβαιώσεις ότι οι συνεταγμένες είναι, συμπίπτουν με το τοπογραφικό. Μα το τοπογραφικό που του κάνει ο μηχανικός γράφει τις ίδιες συνεταγμένες. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε mm-hmm. κατά τη δική μου άποψη πόσο απλό είναι. Mm-hmm. Δεν είμαι επιστήμονας, αλλά έτσι το βλέπω τόσο απλά. Mm-hmm. Η εκτίμησή σας είναι διότι ότι θα δοθεί. Ένα χωράφι δεν μπορεί να, που έχει μια θέση με το GPS, το βάζει στο χάρτη, δεν μπορεί να πάνω το χαναμετρήσει να έχει άλλη θέση όταν mm-hmm. είναι στη θέση πραγματική. Καταλαβαίνετε. Σωστό, σωστό. Mm-hmm. Θα δώσει το ίδιο στίγμα. Mm-hmm. Βεβαίως, αυτό το πράγμα των τοπογραφικών των καινούριων που θα γίνουν θα δημιουργήσει χιλιάδες προβλήματα. Γιατί θα δημιουργήσει χιλιάδες προβλήματα? Διότι του χρόνου θα έχουμε χιλιάδες νέες επικαλύψεις. Καταλαβαίνετε τώρα τι λέω. Δηλαδή πώς δημιουργείται μια επικάλυψη? Όταν έχουμε σταθερά κάποια πράγματα στο χάρτη, πάει κάποιος από τους γύρω, ας πούμε, και μετρεί στο χωράφι και κάνει ένα καινούριο τοπογραφικό και απλώσει τα σύνορα 10 πόντους από την μια μεριά ή 10 πόντους από την άλλη. Mm-hmm. Αυτό έρχεται και πέφτει πάνω στους γειτόνους, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να γίνει καινούρια διόρθωση μεταξύ των εμπλεκομένων. Το καταλαβαίνετε τώρα. Mm-hmm. Καινούρια οριοθέτηση των συνόρων. Mm-hmm. Αυτές είναι οι επικαλύψεις. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που υπάρχει παρουσιάζει στους χάρτες είναι οι μη επιλέξιμες εκτάσεις. Στις μη επιλέξιμες εκτάσεις σίγουρα ανήκουν και τα βασικά. Όμως, και αυτά έρχονται χρόνια. Χρόνια. Και επαναλαμβάνονται και με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ και 10 τόσα χρόνια δεν έχει ξεκαθαρίσει. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Mm-hmm. Και μιλάω για μη επιλέξιμες εκτάσεις, οι οποίες είναι όχι σε δασικές ή άπτονται των δασικών, αλλά κατά μεσής του κάμπου που λέμε. Mm-hmm. Και δημιουργούν προβλήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, έχω μια ερώτηση, ακροατή και μια παρατήρηση ακροάτριας. Η ερώτηση του ακροατή είναι με τι ακρίβεια μετράνε τα μηχανήματα της Ένωσης. Τι απαντάμε σε αυτό? Κοιτάξτε, δεν υπήρχαν μηχανήματα της Ένωσης. Υπήρχαν GPS που η μέτρηση της Ένωσης mm-hmm. έγινε το 2008 και 2009. Mm-hmm. Αποδεικνύεται ότι αφού δεν χαθήκανε χρήματα τότε και αφού δεν υπήρξανε διαφορές και διευθυντήθησαν οι διαφορές μεταξύ των συνοριαρέων, άρα ήταν περίπου 95% σωστά. Mm-hmm. Και τι άλλη ερώτηση ποια ήταν? Μία ακροάτρια μας είπε ότι απευθύνθηκε στη δασική υπηρεσία. Τώρα, αυτή είπε με τι ακρίβεια μετράνε τα μηχανήματα της Ένωσης και τι άλλο. Αυτή ήταν η ερώτηση και έχουμε και μία παρατήρηση μιας κυρίας η οποία μας είπε ότι πήγε στο δασαρχείο και ζήτησε μία αίτηση η οποία θα βεβαιώνει ότι δεν θέλει να έχει καμία αξίωση, ότι το αφήνει δασικό το κτήμα της. Μου λέει δεν υπήρχε σχετική εγκύκλιο. Αυτή ήταν η απάντηση. Ότι δεν έχουμε λάβει σχετική εγκύκλιο. Εγώ τι να πω τώρα. Ναι. Εγώ τι σας είπα προηγουμένως. Σας είπα ότι υπάρχει ασάφεια των πάντων. Ναι. Εγώ τι να πω στην κυρία η οποία μπορεί να έχει δίκιο γιατί ταλαιπωρείται και τρέχει. Αλλά μίλησα και ήμουν πολύ σαφής και χωρίς να είμαι ειδικότερος, εξαναγκάζομαι να γίνω ειδικός για ασάφεια, διότι νιώθω, γιατί και εγώ αγρότης και παραγωγός και δήλωση ως δεν κάνω και ταλαιπωρούμε το ίδιο που ταλαιπωρεί το καθένα. Μάλιστα. Από ό,τι έχω καταλάβει έχετε ξεκινήσει τη διαδικασία ενημέρωσης όμως, έτσι? Βεβαίως έχουν πάει τα 37.000 SMS, mm-hmm. όποιοι έρχονται και μπορούμε να τους βοηθήσουμε τους βοηθάμε, πιστεύω και τα άλλα και κάνουν το ίδιο. Σε ό,τι μπορούμε να συμπαρασταθούμε, να συμπαραστεκόμαστε. Μάλιστα. Το πρόβλημα όμως είναι τεράστιο, το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Και αν δεν δοθεί παράτηση, το λέμε, η σημασία που πρέπει mm-hmm. Και από τους διοικούντας, αλλά και από εμάς, εννοώ τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, θα χαθούν, επισημαίνω πάλι, πολλά χρήματα από τον νομό Λακωνία. Πάρα πολλά χρήματα το νομό Λακωνία. Η εκτίμησή σας είναι ότι θα δοθεί παράταση? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να εκτιμήσω τίποτα. Mm-hmm. Και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Μάλιστα. Εκείνο που ξέρω είναι ότι εμείς κάνουμε μία προσπάθεια και πιστεύω όλα τα κυβήτη ιδιωτικά και συνεταιριστικά σε όλη την Ελλάδα κάνουν την ίδια προσπάθεια για να μην χάσουν χρήματα οι παραγωγοί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν είναι ευθύνη
των κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Επαφή με τον κύριο Ραχοβίτη είχατε? Επί της ουσίας για μένα, γνωρίζοντας κάποια πράγματα, είτε το ΠΚΠ δεν είναι. Mm-hmm. Ο ΠΚΠ πήρε την πατάτα, την καφή του, την πετάξει στα χέρια και προσπαθεί να την πετάξει σε άλλους. Την προηγούμενη φορά μου είχατε πει ότι ήταν πολιτικό το θέμα. Μεταξύ και ακόμα, των υπουργών, και ας πούμε. Ακόμα πιστεύω ότι είναι πολιτικό. Mm-hmm. Πιστεύω ότι υπάρχει αλλαλούμ στη συνεννόηση μεταξύ Φάμελου, για να το πω με ονόματα, και Αποστόλη. Μάλιστα. Ή Υπουργείου Περιβάλλοντος, της Αρμόδιας Υπηρεσίας και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Mm-hmm. Επαφή με τον κύριο Ραχοβίτη είχατε? Ο ένας λέει ότι αν... Τι λέει το ΙΠΚΑ? Ότι αν δεν είναι αυτό θα εφαρμοστούν, άρα το ΟΣ επηρεάζει το ΟΣ, δεν χάνεις χρήματα. Ο Αποστόλου είχε κάνει δηλώσεις και είχε πει ότι ξέρεις, για 2 χρόνια δεν κινδυνεύει να χάσει κανένας χρήματα από τις επιδοτήσεις. Δεν υπάρχει διαφορετική προσέγγιση του θέματος. Μάλιστα. Είχατε επαφή με τον κύριο Ραχοβίτη εσείς? Υπάρχουν διαφωνίες υπουργών, ορίστε. Είχατε επαφή με τον κύριο Ραχοβίτη για όλα αυτά? Κοιτάξτε, από την προηγούμενη φορά που μίλησα στο τηλέφωνο, που μίλησα σε εσάς, είχα επικοινωνήσει με τον κύριο Ραχοβίτη. Mm-hmm. Ξαναεπικοινώνησα. Βγήκε μετά από την ομιλία την προηγούμενη φορά ο φίλος μου Σταύρος και είπε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Έλατε όμως που υπάρχει. Μάλιστα. Αυτό λέω, δεν θέλω να κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Μάλιστα. Ας μείνουμε εδώ επομένως και βλέπουμε τα νεότερα και πώς θα κυλήσει το θέμα τις επόμενες ημέρες. Κοιτάξτε, εγώ θα είμαι χαρούμενος εάν δημιουργηθούν όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα στους Λάκωνες. Γιατί προβλήματα θα δημιουργηθούν. Βεβαίως υπάρχει αρκετός κόσμος, για να πούμε και μια μεγάλη αλήθεια, που ξέρει αν έχει προβλήματα με το δασικά. Υπάρχουν περιοχές ολόκληρες που είναι στα δικαστήρια ή σε διαμάχη με το δασαρχείο χρόνια. Και αυτοί πιστεύω ότι θα έπρεπε και θα πρέπει να έχουν αρχίσει να τα διευθετούν αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι κι αν ο Χάρης ο Βασιλάκος τα έχει διευθετήσει, δεν αφαιρείται το αφημί του και πάλι τον ξαναενοχλούμε και πάλι του στέλνουμε SMS. Γι' αυτό μιλάω για άλλα αλλού. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι σε περιοχές, δεν χρειάζεται. Αυτό που έχουν ξεκινήσει την αποκατάσταση αυτών των πραγμάτων εδώ και πολλά χρόνια. Mm-hmm.